Λοιπόν, ένα μόνο μπορώ να σας πω λεπτομεριακό για την εκπαίδευση, ότι εγώ ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα να μην διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά όπως διδάσκονται σήμερα κατά τον αθλιές τρόπο. Στο γυμνάσιο να διδάσκεται μόνο η νέα ελληνική γλώσσα. Τα αρχαία κείμενα σε μετάφραση, μάλιστα. Αλλά όχι τα αρχαία κείμενα τα ίδια στο γυμνάσιο. Αυτό να γίνεται μόνο στο λύκειο. Και εκεί να γίνεται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διότι δεν φτάνει να θαυμάζουμε τους αρχαίους, να τους κατανοούμε, όχι ξόπιτσα, αναπαιθήτα. Η καθαρεύουσα είναι ψευτιά. Η δημοτική είναι η γλώσσα, η γνήσια του ελληνικού λαού. Ένας που πάει στο γυμνάσιο χωρίς να έχει μάθει τα στοιχειώδη της νέας ελληνικής, δηλαδή τη γλώσσα του, δεν την έχει μάθει. Και του λες εσύ στο γυμνάσιο που μπαίνεις τώρα, θα μάθεις και αρχαία. Τον μουτζώνεις, τον διώχνεις, τον απομακρύνεις. Διότι δεν του διδάσκεις ούτε το έμβλητα. Το φαύλο σύστημα να ξεκουμπιστεί και να έχει το καλύτερο. Που εκεί πέρα. Αυτό περιμένουμε. Το καλύτερο. Στον νέο Έλληνα έχει εργατικότητα. Αλλά δεν είναι πάντα, δεν γίνεται προδραστηριότητα ωφέλιμη. Πάει έξω και έχει όλα τα μέσα τα οικονομικά και επιτυχαίνει πολλές φορές. Κάθεται μέσα, αποτυχαίνει. Αυτό είναι το άσχημο. Είναι ξυπνός ο ελληνικός λαός, αλλά δεν τον βοηθάει η εξυπνάδα του. Γιατί δεν έχει σωστή νοοτροπία, δηλαδή ηθική νοοτροπία. Το έχω γράψει. Αν πάρετε συνεντεύξεις που έχω δώσει, όλο αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή, όχι το συμφεροντάκι μου ή το συμφερονάκι του παιδιού μου ή ότι πρέπει να διοριστεί να μου δίνει λίγα αυτά. Αλλά άφησε και του άλλου νου το παιδί του μπορεί να είναι καλύτερο από το δικό σου. Και μην έχεις φακελάκι στο γιατρό για να σε προτιμήσει. Όταν κοιτάς μόνο το παιδί σου και δεν κοιτάς τα άλλα παιδιά, βοηθάς να εξευτελιστεί ο κόσμος, ο νεοελληνικός. Έτσι είναι. Ευτυχώς δεν έχω παιδιά. Και έτσι δεν φρόντισα να βολευτούν τα παιδιά μου.